Με το εμβατήριο της Σμύρνης ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια υπέροχη μελωδία, μια μουσική ελεγία θα λέγαμε, για έναν κόσμο, για έναν πολιτισμό που χάθηκε, αλλά δεν λησμονήθηκε και δεν πρέπει να λησμονηθεί. Μην ξεχνάς, είναι αμαρτία να ξεχνάς, έλεγε η Αγγέλα Παπάζογλου, η τραγουδίστρια η Σμυρνιά που ήρθε από εκεί και εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά μαζί με όλο τον μουσικό πολιτισμό των Ελλήνων της Ανατολής. Έτσι λοιπόν και το σημερινό Αλάτι της Γης είναι αφιερωμένο στην μικρασιάτικη σχολή του Ρεμπέτικου, στα τραγούδια τα οποία έφεραν μαζί με τις λιγοστές τους αποσκευές οι πρόσφυγες και γονιμοποίησαν ακριβώς αυτό που ονομάστηκε μικρασιάτικο Ρεμπέτικο, την πρώτη φάση του Ρεμπέτικου εδώ στην κυρίως Ελλάδα, έτσι όπως αποτυπώθηκε και στην δισκογραφία των 78 στροφών, καθώς κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του 20 και αρχές του 30, έχουμε πλέον και το εργοστάσιο παραγωγής δίσκων και αρχίζει μια πολύ σημαντική παραγωγή δισκογραφική που σημαδεύεται από αυτό το ρεπερτόριο που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες. Η μικρασιάτικη σχολή λοιπόν του Ρεμπέτικου μέσα από τρεις σπουδαίες γυναικείες φωνές, Ρόζα Ασκενάζη, Ρίτα Αμπατζή και Μαρίκα Ιπολίτισσα, και τον απόϊχο από τις φωνές τους θα μας φέρει στο σημερινό Αλάτι της Γης η καλή μας φίλη εδώ, η Ιφηγένεια Ιωάννου. Καλησπέρα. Γεια σου Ιφηγένεια, καλώς όρισες στο βρήκα. Αλάτι. Καλώς εσύ βρήκα. Και η εξαιρετική σου μουσική παρέα εδώ, η Εϊβαλά, όπως ονομάζεται το σχήμα που έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχόμαστε εδώ στο Αλάτι της Γης. Η Ιφηγένεια λοιπόν με το τραγούδι και το κανονάκι της, ο Γιάννης ο Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας ο Τσαρούχης στο ούτι, ο Πέτρος ο Παπαγεωργίου στα κρουστά και ο Θοδωρής ο Μαραϊδόνης στο κοντραμπάσο. Στο εμβατήριο της Σμύρνης είχαμε μαζί μας και προσκεκλημένο της ομάδας τον Αντώνη τον Καλιούρη με το κλαρίνο του και σε λίγο θα έρθει να προσθεθεί και ο άλλος ο Ιβαλάς, ο Θανάσης ο Βαλάσκας. Ιβαλά λοιπόν το όνομα που επιλέξατε για αυτό το μουσικό σχήμα και τι σημαίνει και πώς σας ήρθε έτσι η ιδέα να το ονομάσετε έτσι. Ιβαλά είναι μια λέξη που έχει αραβική ρίζα και τη χρησιμοποίησαν πάρα πολλοί μικρασιάτες στα τραγούδια τους, αλλά υπάρχει σαν λέξη ακόμα και στο νεότερο ελληνικό τραγούδι. Σημαίνει ευχαριστώ ή ώρα καλή σε ελεύθερη έτσι μετάφραση. Και δείχνει ότι αυτός που το λέει περνάει καλά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν και εσείς περνάτε καλά και μαζί με εσάς και οι τηλεθεατές σήμερα στην παρέα μας μέσα από αυτό το ρεπερτόριο που ακριβώς και το όνομά σας δείχνει την προέλευσή του. Ξεκινήσαμε λοιπόν η Ιφηγένεια από τη Σμύρνη με το εμβατήριο της Σμύρνης. Εκεί το 1916 γεννήθηκε η Ρίτα Αμπατζή, μια σπουδαία τραγουδίστρια που στη συνέχεια ήρθε στην κυρίως Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά μαζί με όλους τους άλλους πρόσφυγες και εκεί υπήρξε η μήτρα, θα λέγαμε, του μικρασιάτικου Ρεμπέτικου. Ναι. Από όσο ξέρω, η Ρίτα Αμπατζή είναι η αγαπημένη σου. Ναι. Η Ρίτα είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά εκτός από καλή τραγουδίστρια έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που με τράβηξαν έτσι σε αυτήν. Όταν ακούμε έναν τραγουδιστή, αυτό που ακούμε στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο η τεχνική του κατάρτιση, αλλά ακούμε ένα σύνολο πραγμάτων. Μεταξύ αυτών είναι οι εμπειρίες που έχει στη ζωή του, το πώς μεγάλωσε, πώς φιλτράρισε όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην ψυχή του. Και αυτά τα πράγματα όλα φαίνονται στο τραγούδισμα της Ρίτας. Και από όσο ξέρω, Ιφηγένεια, επέλεξες να κάνεις και την πτυχιακή σου εργασία στο ΤΕΙ της Άρτας όπου φοίτησες, ακριβώς πάνω στην Ρίτα Αμπατζή. Ναι, ναι. Αποφάσισα να κάνω μία έρευνα για τη Ρίτα, έτσι πιο εξονυχιστική στο όσον αφορά το άκουσμα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει βιβλιογραφία για τη Ρίτα. Οπότε έκατσα και έβγαλα κάποια συμπεράσματα ακούγοντάς την. Και όλα αυτά προσπαθείς να τα περάσεις και μέσα στο δικό σου τραγούδι. Ναι, σίγουρα. Προσεγγίζοντας τις παλιές ηχογραφήσεις
της Ρίτα Σαμπατζή. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είχε πει τότε η Ρίτα στη δισκογραφία των 78 στροφών. Ένα εξαιρετικό τσιφτετέλι. Ναι. «Σπάς τα φως μου». Είναι ένα τραγούδι σε σύνθεση του Δημήτρη Σέμψη, βιολιστής και συνθέτης. Ο περίφημος Σαλονικιός, που λέγανε. Σαλονικιός. Και είχε συνοδέψει και τις δύο μεγάλες κυρίες, και τη Ρόζα και τη Ρίτα, Βέβαια. Με σπουδαία παρουσία τότε στην παλιά δισκογραφία. Χόρεψε ένα τσιφτετέλι λοιπόν για το πείσμα του Ντουνιά και τίποτα άλλο να μην κάνεις, γλέντα φως μου τη ζωή, όπως λέγανε τα τραγούδια για τους πρόσφυγες τότε.
και όπως έλεγαν στις μπύρες αλλά και στα γλέντια που έστειναν στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Όποιος με βλέπει και γελώ θα ρει δεν έχω πόνο, μα εγώ με τα τραγούδια μου τον πόνο μου μερώνω. Ένας ολόκληρος πολιτισμός που έχει σαν βάση του και σημείο αναφοράς τελικά το τραγούδι «Ιφηγένεια». Ειδικά στη Σμύρνη ο κόσμος γλεντούσε κάθε μέρα. Το τραγούδι ήταν μέσα στη ζωή του. Και έλεγε χαρακτηριστικά η Αγγέλα Παπάζουγλου ότι εμείς γλεντούσαμε κάθε μέρα. Δεν χρειαζόμασταν κάποιο λόγο για να γλεντήσουμε. Έτσι. Με μια σαρδέλα και λίγο ούζο στείναμε ένα γλέντι κάθε βράδυ εκεί στα προσφυγικά. Ωραία περνούσαν. Και να συνεχίσουμε σε ανάλογο κλίμα με το Καλλιοπάκι, άλλο ένα τραγούδι της Ρίτας. Είναι σε σύνθεση του Τούντα, του Παναγιώτη Τούντα. Μεγάλη προσωπικότητα της μουσικής της Σμύρνης. Και μάλιστα ο Τούντας ήταν διευθυντής στις δισκογραφικές εταιρείες και κυριολεκτικά ήταν αυτός ο οποίος επέλεξε και καθιέρωσε, θα λέγαμε, μαζί και με τον Περιστέρη και τον Δραγάτσι Ογδοντάκη, το Σμυρνέικο τραγούδι στο ρεμπέτικο και τη δισκογραφία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Καλλιοπάκι του Παναγιώτη Τούντα με την Ιφηγένεια Ιωάννου και τους Εΐβαλα. Γεια σου Γιάννη Πούλιο με το βιολί σου και γεια σου Ιφηγένεια με το τραγούδι σου και το κανονάκι σου. Εσύ λοιπόν ξεκίνησες από το μουσικό σχολείο της Παλίνης από όσο ξέρω. Ναι. Και τι είναι αυτό που σε τράβηξε στο κανονάκι? Ομολογώ ότι ο ήχος είναι αυτός που με τράβηξε σε αυτό το όργανο. Δηλαδή μόλις το άκουσα μαγεύτηκα. Αυτό ήταν τόσο απλό. Δεν έχεις καταγωγή εσύ από Μικρά Ασία? Ο προπάπους μου ήταν έμπορος, ο οποίος ζούσε μεταξύ Σμύρνης και Αλεξάνδρειας. Εσύ γεννημένη όμως στην Αθήνα τελικά, όπως ξέρω.
Χωρίς έτσι αναφορές άμεσες στο οικογενειακό σου περιβάλλον, σε αυτό το ρεπερτόριο. Όμως μέσα από το κανονάκι αισθάνομαι ότι έφτασες και εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και το κανονάκι είναι ένα πολύ ξεχωριστό όργανο. Ο κανόνας των αρχαίων Ελλήνων, του Πυθαγόρα, πάνω στο οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός καθόρισε τις σχέσεις, τη θεωρία που ορίζει την μουσική. Ναι. Ένα όργανο αναφοράς, εξού και κανόν. Έτσι. Περνάει μετά στο Βυζάντιο, το ψαλτήριο. Πάντα βλέπουμε στις τοιχογραφίες τον βασιλιά Δαβίδ να παίζει κανονάκι, το ψαλτήριο, και φτάνει ως τις μέρες μας, εποπτικό όργανο για τις κλίμακες της δημοτικής μουσικής και πολύ σπουδαίο όργανο για την διδασκαλία. Εσύ ποιους δασκάλους είχες στο κανονάκι? Ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Απόστολος ο Τσαρδάκας και ο δεύτερος ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος. Γιατί πρέπει να πούμε ότι μετά το μουσικό σχολείο και το πρώτο μουσικό πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ της Άρτας, συνέχισες και μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στο κανονάκι πάντα. Και τώρα πια είσαι και εσύ δασκάλα με τη σειρά σου. Ναι, διδάσκω στο Μουσικό Σχολείο της Αθήνας και στο κέντρο του Φίβου Ανογιαννάκη και στη σχολή του Σίμωνα Καρά. Τι είναι αυτό που πάνω απ' όλα θες να περάσεις στους μαθητές σου σήμερα? Πώς βλέπεις τα νέα παιδιά που έρχονται να μελετήσουν ένα τέτοιο περίεργο όργανο και δύσκολο όργανο? Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να αγαπήσουν αυτή τη μουσική, αυτό το ρεπερτόριο που εκπροσωπεί το όργανο, γιατί κάθε όργανο εκπροσωπεί μία μουσική. Και το κανονάκι ως επιτοπλίστων εκπροσωπεί τη σμυρναϊκή μουσική. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να βάλω έτσι τέτοιους μικρούς σπόρους και ανθίζουνε. Και να συνεχίσουμε τώρα, Ιφηγένεια, περνώντας από τη Ρίτα Αμπατζή στην άλλη σπουδαία γυναικεία παρουσία της εποχής του Μεσοπολέμου, λιγότερο γνωστή σε σχέση με τη Ρόζα και τη Ρίτα, η Μαρίκα η Πολίτισσα. Ναι. Η Μαρίκα η Φραντζεσκοπούλου. Τη λέγανε Πολίτισσα επειδή μιλούσε πολύ καλά τα τούρκικα και τραγουδούσε πολύ καλά στα τούρκικα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωή της, αλλά αυτό που μπορούμε να ακούσουμε μοναχά στη φωνή της είναι ότι έχει μια πάρα πολύ καλή αίσθηση, έχει ένα πολύ καλό μουσικό κριτήριο. Στη φωνή της ακούς και το κρουστό και το σολιστικό όργανο. Η Μαρίκα η Πολίτισσα είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τον άλλο σπουδαίο μαέστρο της εποχής εκείνης, τον Γιάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη. Λαϊκό βιολάτορα που κι αυτός είχε λόγο στην δισκογραφία και μάλιστα τραγουδούσαν στην Λεύκα του Λεφάκη, εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα έρθουμε τώρα για να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι χαρακτηριστικό από αυτά που είπε η Μαρίκα. Ποιο έχει διαλέξει? Την Καμωματού. Πάμε λοιπόν να τραγουδήσουμε την Καμωματού με την Ιφηγένεια την Ιωάννου και τους Εϊβαλά. Thank you.
σου θα μου γλυκάνουν τη ζωή. Μόνο τα φιλήματα σου. Αμάν γυαλά, πόσο με γυαλά. Τα μόμα του μου μερακλού. Αμάν γυαλά, πόσο με γυαλά. Σύμπος κλάβος εστονό. Εξαιρετική και η Καμωματού, με πολύ ιδιαίτερες αλλαγές και στους δρόμους. Δύσκολο τραγούδι. Και πρέπει να πούμε, Ιφηγένεια, ότι όλες αυτές οι τραγουδίστρες της εποχής εκείνης, αλλά και οι μεγάλοι τραγουδιστές του Μικρασιάτικου Ρεμπέτικου, ο λαιμός τους, λέει, γύριζε σαν το ρολόι. Γιατί ακριβώς έχουν όλες αυτές τις τσαλκάντζες και τα μικροδιαστήματα και τη γνώση των δρόμων, των μακαμιών που έρχονται να αποδώσουν. Ήταν μεγάλοι τεχνίτες όλοι αυτοί οι τραγουδιστές. Πολύ μεγάλοι και είχαν και πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική, καθημερινή σχέση με τη μουσική και με πολλών ειδών ορχήστρες. Και ανατολικές και δυτικές και καφέ Αμάν και καφέ Σαντάν στη Σμύρνη. Και να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι όπου στη δισκογραφία των 78 στροφών βρίσκουμε να συνυπάρχουν σχεδόν μοναδική νομίζω φορά η Ρόζα με τη Ρίτα, ο σκύλος με τη γάτα λέγαμε, γιατί και οι δυο τους ήταν μεγάλες ανταγωνίστριες στην εποχή εκείνη. Έτσι πιστεύουμε τώρα εμείς, αν και η Ρόζα υποστηρίζει ότι δεν είχαν εχθρότητα μεταξύ τους, αλλά... Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ο κόσμος τις ήθελε ίσως διαφορετικά. Λίκη Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζη. Έτσι πάντα τα δίπολα τα οποία θέλει ο Έλληνας. Βρέθηκαν όμως μαζί να τραγουδούν το Μιλωνά. Ένα τραγούδι του Σταύρου Παντελίδη. Ένα συνθέτης που ήρθε από την Μικρά Ασία και έφερε μελωδίες από εκεί, που όπως έλεγε και η Αγγέλα, εδώ λέει αυτά τα τραγούδια ήταν πρίκα της Σμύρνης, τους αλλάζαμε τα λόγια και τα κάναμε ρεμπέτικα. Και τα κάναμε δικά μας. Και πάμε να τραγουδήσουμε με την Ιφηγένεια την Ιωάννου, τον Θανάση τον Βαλάσκα και τους Ιβαλά τον Μιλωνά.
σου το είπα δεν μπορώ, κούκλα μου να σε χαρώ. Σήμερα ο μήλος δίπ δεν λειτουργάει. Σαν
λυπήσου λίγο πια και εμένα. Φέρε το πουλί μου από τα ξένα. Σμυρναϊκή σχολή του Ρεμπέτικου στο σημερινό ξεχωριστό αλάτι της γης με την Ιφηγένεια Ιωάννου, τον Θανάση τον Βαλάσκα και τους Ειβαλά εδώ στην παρέα μας. Και Ιφηγένεια, αναφερθήκαμε στην Ρίτα Αμπατζή, στην Μαρίκα την Πολίτισσα. Να έρθουμε βέβαια τώρα να ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι από τα πολύ χαρακτηριστικά, τα εμβληματικά της Ρόζας, της Ρόζας Εσκενάζη. Να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Ρόζας, που δείχνει έτσι και την απέτηση της γυναίκας για μια θέση την εποχή εκείνη και το πώς άλλαξαν τα πράγματα με τους Μικρασιάτες, τη Λιλή της Σκανταλιάρα. Η Λιλή είναι ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, έτσι τολμηρό για την εποχή, και αντιπροσωπεύει τον τολμηρό χαρακτήρα της Ρόζας που το ερμήνευσε. Και βέβαια η Ρόζα είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο κανονάκι που πες εσύ, καθώς στην δικιά της ομάδα, στους δικούς της Ειβαλά, θα λέγαμε, είχε μαζί της πάντα τον Λάμπρο τον Σαββαίδη και στην Λύρα, την πολίτικη, τον Λάμπρο, τον άλλο Λάμπρο, και βέβαια στο Ούτι, τον περίφημο Αγάπιο τον Μπούλη, τον Τομπούλ, σπουδαίο δεξιοτέχνη στο Ούτι, αρμένικης καταγωγής. Και όλοι αυτοί την συνόδεψαν στην περίφημη Λιλή της Σκανταλιάρα. Ματσαράγγες.
Οι μικρασιάτες μουσικοί που σώθηκαν από την καταστροφή και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και τον Πειραιά είχαν ως σημείο αναφοράς το καφενείο «Η Μικρά Ασία» εκεί στην οδό Αθηνάς και έπαιζαν στις διάφορες μπύρες και στα μουσικά κέντρα. Ιδίως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας ήταν το όριο, λέει, ανάμεσα στην Αθήνα την παλιά και την Αθήνα την προσφυγική και εκεί ήταν διάφορες μπύρες. Στο τέρμα της οδού Ιπποκράτους, εκεί που τελείωνε το τραμ, ήταν η μπύρα του Μουρούζη. Λίγο πιο κάτω ο πατέρας των αδελφών Τσούβαλη, που τραγουδούσε η Μαρία η Μπρουσαλιά, η Μαρία η Τουρκαλίτσα, όπως την ονομάζανε τότε. Και λίγο πιο κάτω η Λεύκα του Λεφάκη, που τραγουδούσε η Μαρίκα η Πολίτισσα. Και βεβαίως η Ρίτα Αμπατζή και η Ρόζα να κυριαρχούν στα κέντρα της εποχής εκείνης και στη δισκογραφία. Και να συνεχίσουμε τώρα πάλι με ένα τραγούδι της αγαπημένης σου, της Ρίτας Αμπατζή. Τι έχεις διαλέξει, Ιφηγένεια? Το Πασούμι. Είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι. Και αναφέρεται βέβαια στα πασούμια που φορούσαν οι Μικρασιάτισσες και οι Σμυρνιές και που ακούγονταν έτσι τα ξύλινα πατσούμια να χτυπάνε στο ντουσεμέ, στο πλακόστρωτο. Έλεγες προηγουμένως ότι η φωνή της είχε μια ιδιαίτερη μελαγχολία, ναι, της Ρίτας, καθώς και η ίδια είχε περάσει μια δύσκολη ζωή όταν εγκαταστάθηκε πια στην Κοκκινιά. Παντρεύτηκε σε ηλικία μόλις 16 χρονών. Ένας δύσκολος γάμος. Ναι. Μάλιστα την λέγανε η Ρίτα εξυλοφορτωμένη. Ναι, την κακοποιούσε ο άντρας της. Και μετά χώρισε, ένας δεύτερος γάμος με τον Σαντουριέρη, τον Στέλιο Κρητικό, με τον οποίο έκανε και δύο παιδιά, αλλά πάντα είχε έτσι σαν καταφύγιο το καμαράκι του Βαγγέλη και της Αγγέλας Παπάζογλου, όπου πήγαινε και την μάθαιναν να τραγουδάει, παρέα με τον περίφημο Στελάκη Περπινιάδη, τον άλλον μεγάλο τραγουδιστή της εποχής εκείνης, και τότε έμαθε και τραγούδισε και το περίφημο Πασούμι.
Τα πασούμια λοιπόν που φορούσαν οι Σμυρνιάς και οι Μικρασιάτισσες και σαν την Πέρδικα πατάς και είναι κόκκινα και τρίζουν και τη γειτονιά ξυπνούν και πέρασαν βεβαίως και στα τραγούδια, στα μικρασιάτικα ρεμπέτικα της εποχής. Η Ιφηγένεια Ιωάννου μας έφερε τον απόϊχο από τη φωνή της Ρίτας Αμπατζή μαζί με τους Ειβαλά και προσκεκλημένο στο κλαρίνο τον Αντώνη Καλιούρη που τον υποδεχόμαστε και αυτόν στο αλάτι της γης και στην παρέα μας. Και μια που έχουμε τον Αντώνη με το κλαρίνο του θα πρέπει να πούμε, Ιφηγένεια, ότι η Ρίτα και η Ρόζα τραγούδησαν και πολλά δημοτικά τραγούδια εδώ της Τεριανής Ελλάδας. Μάλιστα λέει ότι όταν ο Παναγιώτης Τούντας την πήρε τη Ρόζα και την πήγε στην Κολούμπια και τη ζήτησε να τραγουδήσει τους πρώτους δίσκους, της είπε θα τραγουδήσεις το «Κόφ την Ελένη την Ελιά», «Τσάμικο» και το «Μαντήλι Καλαματιανό». Και λέει αυτή, εγώ έβαλα τα κλάματα, γιατί δεν τα ξέρα αυτά τα πράγματα, «Τσάμικα» και «Καλαματιανά». Αλλά της είπε θα τα τραγουδήσεις και θα τα τραγουδήσεις και καλά, γιατί έχεις ωραία φωνίτσα. Έτσι λοιπόν τα τραγούδησε και πάμε τώρα να πούμε και ένα έτσι χαρακτηριστικό δείγμα από αυτά τα δημοτικά που είχαν τότε τραγουδήσει η Ρόζα και η Ρίτα. Έχω διαλέξει το «Τι έχεις Ρίνα και αρρωσταίνεις». Είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που το έχει ερμηνεύσει και η Ρίτα Αμπατζή, ήδη μετά τον πόλεμο τραγούδισε πολλά δημοτικά, αλλά και η Μητάκη, μεγάλη ερμηνεύτρια του δημοτικού τραγουδιού. Η Γεωργία Μητάκη. Γεωργία Μητάκη. Και είχε τραγουδήσει και η Ρίτα πολλές φορές μαζί της μετά στα πανηγύρια, μαζί επίσης και με τον σπουδαίο Γιώργο Παπασιδέρη, αλλά και με τον Κώστα Ρούκουνα, τον κορυφαίο τραγουδιστή του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, που όμως και αυτός τραγουδούσε δημοτικά. Λοιπόν, που οι Μικρασιάτες τραγούδησαν και δημοτικά τραγούδια. Έλεγε μάλιστα η Αγγέλα Παπάζογλου, από όλα παίζαμε. Και κλέφτηκα και γιανιώτικα και φυσούνια, γιατί ήμασταν κοσμοπολίτες εμείς. Αγαπούσαμε όλο τον κόσμο και όλοι μας αγαπούσανε.
Και μια που έχουμε εδώ το φίλο μας τον Αντώνη τον Καλλιούρη με το κλαρίνο του, να υποδεχτούμε και το έτερο μέλος των Εϊβαλά, τον Θανάση τον Βαλάσκα, που από ό,τι έμαθα η καταγωγή του είναι από τον Παρνασσό, λέει. Ναι. Άρα ναι. Λοιπόν δεν είναι τυχαίο και το επόμενο τραγούδι που έχετε διαλέξει. Δεν είναι. Ποιο? Σε ένα δεντρί στον Παρνασσό. Σε ένα δέντρι περδί κούλα μου, σε ένα δέντρι εις το Παρνάσσο. Γεια σου Αντώνη με το κλαρίνο σου, γεια σου Θανάση με το τραγούδι σου και γεια σας Εϊβαλά. Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτό το ταξίδι που κάνουμε σήμερα μαζί σας και να επανέλθουμε τώρα Ιφηγένεια στο χώρο του Μικρασιάτικου Ρεμπέτικου, καθώς στην παρέα θα έρθει να προσθεθεί άλλος ένας εξαιρετικός και καλός σας φίλος και συνεργάτης, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Και δάσκαλος. Δάσκαλος και του Κώστα. Και του Τσαρούχη, ναι. Από την Πάτρα.
Και πρέπει να πούμε και την εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Ευγένιος με τους μαθητές του εκεί στην Πάτρα και όχι μόνο, και την βαθιά γνώση που έχει στις παραδοσιακές κλίμακες και στη λαϊκή μας μουσική παράδοση, που τις μεταλαμπαδεύει και στους μαθητές του. Ναι, ο Ευγένιος είναι εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός δάσκαλος και τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε. Και έχουμε επιλέξει με τον Ευγένη να παίξουμε το «Μεράκι», που είναι ένα τραγούδι του Σταύρου Παντελίδη και είναι ένα τσιφτετέλι πολύ αγαπημένο. Και εδώ ακριβώς ξαναβρίσκουμε τον Σταύρο Παντελίδη, έναν συνθέτη που ήρθε από την Μικρά Ασία και μετέφερε μαζί όλη αυτή τη γνώση και την αγάπη των προσφύγων για την μουσική και το τραγούδι.
Ξεκίνα το κορμάκι σου λοιπόν με όλη τη δύναμή σου και ό,τι ζητήσεις μάτια μου θα το έχει η ψυχή σου. Και είναι χορός που μπαίνω στα μεράκια, το τσιφτετέλι, ένα εξαιρετικό τσιφτετέλι του Σταύρου Παντελίδη με τους Ειβαλά και τον καλεσμένο τους εδώ, τον Ευγένιο το Βούλγαρη που έπαιξε το Μπουζόκ. Αλλά στη συνέχεια ο Ευγένιος θα πάρει ένα πολύ ιδιαίτερο ξεχωριστό μουσικό όργανο από την παράδοση της Καθημάς Ανατολής, από την παράδοση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το γυαλί ταμπούρ. Ο ταμπουράς με το δοξάρι, ένα όργανο με πολύ ιδιαίτερο ήχο και ηχόχρωμα και τεχνική παίξηματος. Και οφείλουμε, νομίζω, στον Ευγένιο το ότι εξακολουθεί να μεταφέρει αυτή την παράδοση έτσι ως τις μέρες μας. Έτσι, ναι. Είναι απίστευτο το όργανο και πραγματικά ο Ευγένιος ο Βούλγαρης έχει κάνει τρομερή δουλειά πάνω σε αυτά τα όργανα και τρομερή έρευνα. Και μαζί του θα παίξουμε τον Γκόνιαλη, ένας σκοπός από την Καπαδοκία που ερμηνεύει η Ρόζα Εσκενάζη, ο χορός των Κουταλιών. Γκόνιαλης από το εικόνιο τελικά, όπως δείχνει και η ονομασία, και μια μελωδία ιδιαίτερα αγαπητή και στους πρόσφυγες που διαδόθηκε από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Έτσι. Και πάμε να το τραγουδήσουμε με την Ιφηγένεια εδώ, του Σεϊβαλά και τον Ευγένιο το Βούλγαρη να παίζει το γυαλί ταμπούρ. Thank you.
Υπέροχος ο Κόνιαλης και ο απόϊχος από τη φωνή της Ρόζας Εσκενάζη, που μας τον μετέφερε η Ιφηγένεια Ιωάννου μαζί με τους Σεϊβαλά. Και είναι χαρακτηριστική αυτή η ψηλή φωνή που είχε και η Ρόζα και που μιμήθηκες κι εσύ εδώ. Και λέει η Ρόζα παλιά τραγουδούσε στο Σύνταγμα και ακουγόταν στην Ομόνια. Ήτανε σοπράνο η φωνή της, ψήφωνος δηλαδή. Και είχε και άλλες ικανότητες, ήταν πολύ καλή χορεύτρια και έπαιζε και ζήλια. Και πραγματικά την είδα στο τέλος της ζωής της, εκεί στη δεκαετία του 80, και φόραγε και τα σαλβάρια της και πραγματικά ήταν μια γοητεία, ακόμη και σε αυτή την ηλικία, το πόσο έτσι το κορμί της λειτουργούσε μέσα από το χορό και κυριολεκτικά έτσι έπαιρνε μια άλλη διάσταση. Ναι, ναι, δεν σταμάτησε να χορεύει και να τραγουδάει μέχρι το τέλος. Και να συνεχίσουμε τώρα, θα σας βρούμε μαζί με τον φίλο μας εδώ, τον Ευγένιο το Βούλγαρη, σε ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι από τα παλιά τουρκικά τραγούδια, τα σαρκιά που λέγανε, που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες και προσάρμοσαν πάνω τους ελληνικά λόγια. Μην ξεχνάμε ότι και πολλοί πρόσφυγες ήταν και τουρκόφωνοι. Βέβαια. Και ακριβώς έχουμε ένα τραγούδι τέτοιο του Αγάπιου τον Μπούλη. Ο τον Μπούλης γεννήθηκε στην πόλη αρμένικης καταγωγής, ο τον Μπούλ, με το ούτι του, και είχε παίξει μάλιστα στο παλάτι του Σουλτάνου, του Αβδούλ Χαμίτ, που τον άκουσε, λέει, κάποια στιγμή με τις μπαρκαρόλες που κάνανε στο Βόσπορο και του ζήτησε πια να πάει να γίνει αυλικός μουσικός. Μετά την καταστροφή ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου γνώρισε τη Ρόζα και πραγματικά έκαναν σπουδαία παρακαταθήκη στην δισκογραφία. Με το φεγγάρι.
κουκλίτσα μου αν θέλεις. Ιφηγένεια Ιωάννου λοιπόν και Ευγένιος Βούλγαρης, για να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι του Ζαχαρία Κασιμάτη που γεννήθηκε εκεί στη Σμύρνη και ήρθε με την προσφυγιά. Μάλιστα πιάστηκε και εχμάλωτος στη Μικρασιατική καταστροφή και ήρθε το 1923 και μέχρι το 1965 πραγματικά έχει και την δική του έτσι, παρουσία στο Μικρασιάτικο, Ρεμπέτικο και την δισκογραφία. Ένα τραγούδι με τίτλο «Δε με τουμπάρεις». Και εδώ ακριβώς βλέπουμε τη γυναίκα πια να εκφράζεται σε πρώτο πρόσωπο και βλέπουμε και πώς αλλάζουν και τα πράγματα και η γυναίκα διεκδικεί τελικά μια φωνή και μια παρουσία και λέει ότι το πρωί είσαι με την Τίνα, το βράδυ με την Κατίνα και αυτή τη ζωή τελικά εγώ δεν τη θέλω και θα γίνω ζωντοχύρα. Έτσι. Και εγώ άντρα δεν θα πάρω, θα έχω όποιον γουστάρω. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να αλλάζει και ο ρόλος της γυναίκας και σε αυτό νομίζω ότι συνετέλεσαν πάρα πολύ οι μικρασιάτισσες που ήρθαν από εκεί. Ήτανε γυναίκες που περάσανε πολλά, ήταν γυναίκες που δεν μασάγανε τα λόγια τους και μόνο που κάνανε αυτό το επάγγελμα που ήτανε τραγουδίστριες εκείνη την εποχή, ήτανε κάτι πολύ δύσκολο.
Δέμε του Μπάρις, λοιπόν, και πολύ χαρακτηριστικός Ιφηγένεια ο ήχος από τη μικρασιάτικη σχολή του Ρεμπέτικου με την ψηλή έτσι λεπτή φωνή και τη συνοδεία από τα ζήλια που έπαιξες. Ναι, ψηλή, λεπτή και σίγουρη. Και στο κομμάτι αυτό έπαιξε μπουζούκι, προπολεμικό μπουζούκι μάλιστα του Σταθόπουλου με εξαιρετικό ήχο, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Και να κρατήσουμε τώρα τον ήχο από το μπουζούκι για να περάσουμε στην μεταπολεμική πια περίοδο και από τους Σεϊβαλά σε μια άλλη ομάδα από καλούς σου φίλους και συνεργάτες. Ζήτησες να έρθει εδώ στην παρέα μας ο Δημήτρης ο Μηταράκης με την κιθάρα του, ο Βασίλης ο Σκούτας στο μπουζούκι, ο Παύλος Εμμανουηλίδης στο δεύτερο μπουζούκι, ο Γιάννης ο Ζαρίας με το βιολί και τον μπαγλαμά του σήμερα και ο Θοδωρής ο Μαραϊδόνης από τους Σεϊβαλά έρχεται τώρα με τα γραφή σε αυτό εδώ το μουσικό σχήμα. Έτσι. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στο μεταπολεμικό ρεμπέτικο με ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που έχετε διαλέξει, που και αυτό αναφέρεται έτσι κατά κάποιο τρόπο στις γυναίκες. Λέγεται «Καλόγερος», το έχει τραγουδήσει ο Μάρκος μαζί με τη Ρόζα και ξεκινάει με το στίχο «Βαρέθηκα τις γκόμενες, κοντεύω να τα χάσω, γι' αυτό και τα απεφάσισα πώς θα φορέσω ράσο». Και πρέπει να πούμε ότι στο πυρεώτικο ρεμπέτικο δεν έχουμε ιδιαίτερα έτσι έντονη γυναικεία παρουσία στο πάλκο, είναι καθαρά αντρική υπόθεση, αλλά ο Μάρκος είχε ως δεύτερη φωνή τη Ρόζα και είχε και την αδερφή της Ρίτας, την περίφημη Σοφία Καρύβαλη. Και αυτός ο χαρακτηριστικός τρόπος συνοδείας της γυναικείας φωνής που βγαίνει έτσι ψηλά, όπως θα ακούσουμε και σένα τώρα, σε αυτό εδώ το τραγούδι. Για να φορέσω ράσο, γι' αυτό και τα αποφάσισα, για να φορέσω ράσο. Λεφτά οικονομάγα, φράγκο δεν αποκτούσα, μαζί μ' αυτές τα χαλάγα και ρέστος τριγυρνούσα. Μαζί μ' αυτές τα χαλάγα και ρέστος τριγυρνούσα. Και τραβήγματα, ξενύχτια φασαρίες και τακτικά τραβιόμουνα και πλήρωνα μαρτίες. Και τακτικά τραβιόμουνα και πλήρωνα μαρτίες. Ζωή με κάνανε πατήρι και πάω για καλογέρος σε κάποιο μοναστήρι. Και πάω για καλογέρος σε κάποιο μοναστήρι.
Και από τη Ρόζα Σκενάζη που έκανε τη δεύτερη φωνή στο Μάρκο Βαμβακάρη, θα έρθουμε τώρα σε μια άλλη γυναικεία παρουσία εκεί με τα πολεμικά, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που ξέρω ότι και αυτή την αγαπάς ιδιαίτερα. Βέβαια, η Αρχόντισσα. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια και με πολύ έτσι σταθερό και σίγουρο χαρακτήρα φαίνεται στο τραγούδισμά της. Και έχουμε διαλέξει ένα αγαπημένο μου κομμάτι που είναι και σε σύνθεση δικιά της, το «Είσαι γυναίκα που γουστάρω». Το 1948 λοιπόν, όμορφη Μποέμισσα, πλάνα Αθηναίησα και το αντίστοιχο «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει» που λέγανε προπολεμικά, που τραγουδούσε ο Νταλγκάς, σε μεταπολεμική έκδοση εδώ με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Και να έρθουμε τώρα σε άλλη μια αγαπημένη σου τραγουδίστρια και αυτή σπουδαία φωνή μεταπολεμική, στην σπουδαία Στέλλα Χασκίλ. Βέβαια. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, εβραϊκής καταγωγής. Μετά τον πόλεμο ήρθε στην Αθήνα και έχει πάρα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο. Και έχουμε επιλέξει ένα αγαπημένο μου ζεϊμπέκικο σε σύνθεση του Μπάμπι Μπακάλι με τίτλο «Η Φυλακισμένη». Και κλειπώ τη σοπ και είμαι δικασμένη.
1950 και οι φυλακισμένοι με τη Στέλλα Χασκίλ και τον Τάκη Μπίνι τότε στη δισκογραφία, ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι. Και νομίζω, Ευφυγένη, ότι αυτό το τραγούδι απηχεί και την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας που βλέπουμε με τα πολεμικά, με τη γυναίκα να θέλει να διεκδικήσει πια και την δική της θέση. Μην ξεχνάμε ότι τότε αρχίζουν και να ψηφίζουν πλέον επίσημα οι γυναίκες. Και ακριβώς λέει, η ώρα ζήγωσε, θα ανοίξω τα φτερά μου. Θα πάψω πια να είμαι φυλακισμένη στην εξουσία του άντρα. Mm. Πολύ έτσι χαρακτηριστικό τραγούδι αυτό. Και η Στέλλα Χασκίλ μαζί και με την Μαρή Κανίνου γράψανε ιστορία στη δισκογραφία εκείνης της εποχής, παρόλο που η καριέρα τους ήταν πολύ λίγων χρόνων. 6-7 χρόνια ουσιαστικά ήταν η καριέρα και της μίας και της άλλης. Και να έρθουμε τώρα σε μια άλλη αγαπημένουση τραγουδίστρια, όσο ξέρω, της εποχής εκείνης, την Μάγια Μελάγια. Βέβαια. Διαφορετικό ύφος. Αλλά και αυτή έτσι να φέρνει τη φωνή της γυναίκας σε πρώτο πρόσωπο. Όλες αυτές οι γυναίκες ήταν οι γυναίκες που ξέρανε τι θέλανε από τη ζωή τους και ξέρανε από πολύ μικρές πώς ακριβώς θέλουν να το κάνουν. Οπότε όλο αυτό φαίνεται στο τραγούδισμά τους. Όσο και λυρικό να είναι ένα τραγούδι, ακούς όμως μία σιγουριά. Και ένα σπουδαίο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που είχε τραγουδήσει τότε η περίφημη Μάγια Μελάγια, «Σκότωσέ με». Σκότωσε με.
άλλαξε ψυχή. Και λίγο πριν το τέλος να ξαναβρούμε την παρέα των Εϊβαλά για να πάμε εκεί προς την Κωνσταντινούπολη με αυτά τα πολύ ξεχωριστά τραγούδια, τα οποία βρίσκουμε τραγουδισμένα και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Τραγούδια πολύ αγαπημένα και στους πρόσφυγες και ένα από αυτά στην ελληνική του απόδοση από τον Γιάννη Παπαϊωάννου, πρόσφυγας και αυτός από την Κίο του Μαρμαρά, που το βρίσκουμε και ως Γκελμεντέν, στην τουρκική εκδοχή του, για να γίνει στη συνέχεια το κοσμαγάπητο «Γλέντα τη ζωή». Τα χτυκά,
κουβλέντα τη ζωή λοιπόν, κατά πως μας προστάζει το τραγούδι. Και κάπου εδώ ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους σημερινούς μας καλεσμένους, την Ιφηγένεια Ιωάννου. Να σε καλά, Ιφηγένεια. Με υγεία. Και εσύ και οι φίλοι μας εδώ, η Εϊβαλά, η εξαιρετική αυτή ομάδα, που με πολύ σεβασμό και αγάπη έρχεται να μελετήσει και να αποδώσει με σημερινό τρόπο την παράδοση της Μικράς Ασίας και το Μικρασιάτικο Ρεμπέτικο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη τον Πούλιο με το βιολί του, στον Θανάση τον Βαλάσκα με το εξαιρετικό του τραγούδι, στον Κώστα τον Τσαρούχη με το ούτι του, στον Πέτρο Παπαγεωργίου με τα κρουστά και στον Θοδωρή τον Μαραϊδόνη με το κοντραμπάσο. Και να ευχαριστήσουμε επίσης όλους μαζί και έναν ξεχωριστά τους εξαιρετικούς καλεσμένους, τον Εϊβαλά που είχαμε μαζί μας. Να είστε πάντα καλά, με υγεία παιδιά.
Άιτε και